Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αποτυπώματα. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974, η δύναμη του πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς αποτελεί τον από 9 μοίρες και 4 ανεξάρτητες πυροβολαρχίες. Παρά το ότι το πυροβολικό είχε ήδη αρχίσει να οργανώνεται από το 1964 όταν ιδρύθηκε η Εθνική Φρουρά, εντούτοις κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων της τουρκικής εισβολής του 1974, οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε λόγω του πραξιούματος δεν του επέτρεψαν να ανταποκριθεί πλήρως στην κρίσιμη αποστολή του. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τη συνολική δράση του πυροβολικού από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη φάση της εισβολής. Θα επιχειρήσουμε να διαφωτίσουμε άγνωστες πτυχές της στρατιωτικής δράσης του πυροβολικού τότε σε σχέση με τις εντολές που λάβανε από το ΓΕΦ η ηγεσία του. Επίσης θα αναγερθούν ερωτήματα όπως γιατί κάποιες πυροβολαρχίες δεν βρίσκονταν στις προκαθορισμένες θέσεις τους όταν έγινε η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων και γιατί κάποιες πυροβολαρχίες υπέστησαν σοβαρές απώλειες από τα τουρκικά στρατεύματα. Σημερινή μας καλεσμένη είναι ο κύριος Χάρης Αλεξάνδρου, ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Η δράση των μονάδων πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς του καλοκαίρι του 1974» και ο κύριος Άγγελος Χρυσοστόμου, επίσης ιστορικός. Κύριε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας. Λοιπόν, θα μπούμε αμέσως έτσι στη συζήτησή μας και θέλω να πάμε πίσω να δούμε πρώτα για να δώσουμε και στους τηλεθεατές να καταλάβουν πότε άρχισε να οργανώνεται το πυροβολικό στις Κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις και κάτω από ποιες συνθήκες περισσότερο. Να το δούμε λίγο αρχικά με την ίδρυση του Κυπριακού Στρατού το 1961, που φυσικά η ίδρυση του Κυπριακού Στρατού δεν προνοούσε οργάνωση πυροβολικού. Αυτό θα γίνει μετά από 3 χρόνια και συγκεκριμένα το 1964. Δηλαδή η διοίκηση πυροβολικού και η οργάνωση του πυροβολικού αρχίζει να υλοποιείται το Μάιο του 1964. Συγκεκριμένα στις 31 Μαΐου αρχίζει η ίδρυση του πυροβολικού με πρώτο διοικητή του πυροβολικού, τον αντισυνταγματάρχη πυροβολικού Μπάρδο Σταμάτιο, που καταφθάνει στην Κύπρο 31 του Μάη, 2 του Ιούνιου ψηφίζεται ο νόμος περί ιδρύσεως της Εθνικής Φρουράς και στη συνέχεια αρχίζει μια πρώτη, αν θέλετε, οργάνωση μονάδων του πυροβολικού με πρώτη χαρακτηριστική μονάδα να είναι η 181 μοίρα παιδινού πυροβολικού στο Τρίκομο με διοικητή, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τον αντισυνταγματάρχη πυροβολικού Κάλτσα Δημήτριο. Από εκεί και πέρα, στον διάστημα του Ιουνίου, δημιουργείται και συγκροτείται η 183, η 185, η 175 και σιγά σιγά μπαίνουν οι βάσεις και οι δομές για το πυροβολικό στην Κύπρο. Το 64 αυτό. Το 1964, σαφώς. Με πρώτο οπλισμό που μας ενδιαφέρει βιβλιογραφικά, να καταφθάνει στην Κύπρο ο αγαπητός φίλος Χάρης, μπορεί να με διορθώσει, γύρω στον Αύγουστο, νομίζω τα πρώτα ήταν 25 λίβρα, τα πρώτα 25 λίβρα εξ Ελλάδος. Και ήταν αξίζει κατασκευής. Βρετανικής κατασκευής. Τα πρώτα έρχονται με την συγκρότηση της διοίκησης πυροβολικού, τα 25 λίβρα, που ήταν τα περισσότερα πυροβόλα που είχαμε ακόμα και μέχρι το 1974, ήταν βρετανικής κατασκευής. Αξίζει να αναφέρουμε. Απλώς να πούμε ότι έχει σημασία να αναφερθεί ότι όλο αυτό το πλαίσιο ανταποκρινόταν στην οργάνωση του σχεδίου αμήνης, το οποίο σχέδιο αμήνης ανέλαβε να οργανώσει ο στρατηγός Γεώργιος Ρίβας Διγενής, ο οποίος πήρε την εντολή σε συνεργασία της Κυπριακής κυβέρνησης με την Ελλαδική κυβέρνηση το 1964, ετοίμασε το σχέδιο αμήνης, το οποίο άρχισε να υλοποιείται με την δημιουργία μονάδων πυροβολικού μηχανικού και των υπόλοιπων το καλοκαίρι του 1964. Αυτό έτσι ως αρχικό πλαίσιο δημιουργίας του πυροβολικού. Εκεί μπήκαν οι βάσεις. Ναι. Και αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι ήδη από τον Αύγουστο του 1964, δηλαδή μερικούς μήνες μετά τη συγκρότηση των πρώτων μονάδων, οι μονάδες του πυροβολικού εμπλέκονται σε επιχειρήσεις. Στην Τηλιρία συγκεκριμένα, μια πυροβολαρχία της 185 μοίρας παιδινού πυροβολικού και ουλαμός της 195 μοίρας ελαφρού αντιαεροπορικού πυροβολικού,
εμπλέκονται στις επιχειρήσεις, παρέχουν είτε η 185 πυροβολαρχία υποστηρικτικά πυρά στα μαχόμενα τμήματα στην Τηλιρία και η 195 αντιαεροπορική κάλυψη. Και η ιστορία συνεχίζεται και το 67 με τα επεισόδια της Κοφίνου, όταν πάλι μια πυροβολαρχία της 185 μαζί με μια πυροβολαρχία ορειβατικού πυροβολικού, την 198, και πάλι παρέχουν υποστήριξη στα μαχόμενα τμήματα. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε αυτά. Το 1964 όταν ιδρύθηκε το πυροβολικό, όταν οργανώθηκε το πυροβολικό και ξεκίνησε ο εξοπλισμός του. Ο εξοπλισμός ο οποίος αγοράστηκε από τη Βρετανία, όπως μας είπε. Ναι. Ήταν τέτοιος ο αριθμός των πυροβόλων που μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι ήταν αρκετός με τα δεδομένα της Κύπρου και συγκρίνοντας, αν θέλετε, και με άλλες χώρες. Σε ποιο βαθμό ήταν αυτό ο εξοπλισμός, ήταν σύγχρονος για το τότε? Νομίζω ότι ο εξοπλισμός που αγοράστηκε το 1964 και έχω στο μυαλό μου γύρω στην αγορά 25 λιβρών, 20 πυροβόλων 25 λιβρών, ανταποκρινόταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς. Όμως θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με την έννοια ότι είχαμε την αρχική δημιουργία της Εθνικής Φρουράς, δηλαδή το πυροβολικό θα οργανωνόταν δευτερευόντως. Αυτό που θα έπρεπε αρχικά να οργανωθεί ήταν τα τάγματα πεζικού, ο εξοπλισμός των τάγματων πεζικού. Και εν συνεχεία η ενίσχυση του πυροβολικού. Δεν ξέρω αν ο αγαπητός... Εντάξει, απλά για να το διευκρινίσουμε, είναι βρετανικής κατασκευής, αλλά έρχονται από την Ελλάδα. Δηλαδή δεν αγοράζουν, έρχονται από την Ελλάδα τα 25 λιβρά και άλλο υλικό, ενώ τα 20... Ήταν μια δωρεάν της Ελλάδας, δηλαδή. Ήταν μια δωρεάν της Ελλάδας και νομίζω μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ως προπομπό, καταρχάς, της Οργάνωσης της Εθνικής Φρουράς, αλλά και προπομπό της αποστολής της Ελληνικής Μεναρχίας στην Κύπρο, γιατί ουσιαστικά είναι οι μοίρες πυροβολικού επανδρώνονται και με Κύπριους, αλλά μέχρι το 1967 που αποχωρεί η Ελληνική Μεναρχία, επανδρώνονται κυρίως από Ελλαδίτες. Και από τεχνικής άποψης και από άποψης στελέχωσης. 20 πυροβόλα 100 χιλιοστών. Από το 67. Μέχρι το 67. Μετά το 67 έχουμε πάλι Ελλαδίτες που ήταν κυρίως οι αξιωματικοί. Αλλά επαντρώνονται κυρίως από κληρωτούς. Οι κληρωτοί και οι δόκιμοι εφεδροί αξιωματικοί είναι Κύπροι. Ναι, αλλά οι αξιωματικοί που έδιναν τις διαταγές ήταν εξ Ελλάδος. Ναι, εξ Ελλάδος, μάλιστα. Στέκουμε λίγο, γιατί έχει σημασία στη συνέχεια της συζήτησης μας. Γι' αυτό κάνω αυτό το ερώτημα. Δεν είναι τυχαίο που το κάνω. Όταν θα δούμε τα χρόνια μεταξύ 67-74 και τους λίγους μήνες πριν το πραξιώμα, τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί οι αξιωματικοί εξ Ελλάδος στον πυροβολικό. Ακριβώς, και για να τελειώσουμε τη συγκρότηση των μονάδων του πυροβολικού, έχουμε 20 πυροβόλα 100 χιλιοστών, τα οποία ήταν σοβιετικής κατασκευής και ήταν, ας το πούμε έτσι, η αιχμή του δόρατος του πυροβολικού, τα οποία έρχονται στην Κύπρο το Φεβρουάριο του 1965 μέσω Αιγύπτου και όπως καταγράφεται στις πηγές είναι εκ μίση μαχικής χώρας. Δηλαδή ούτε καν ονομάζεται από που έρχονται, ξέρουμε όμως ότι και από την κατασκευή τους και η πρόεδρος... Αυτά τα αγοράσαμε, ήταν πάλι μία δωρεάν από την συγκεκριμένη χώρα. Ήταν αγορά. Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι αγοράστηκαν. Αγοράστηκαν, ναι, όπως και άλλα, είτε τα τσέχικα, είτε η προσπάθεια να έρθουν και πύραυλοι στην Κύπρο, που ήταν τελικά μόνο τα οχήματα και οι βάσεις. Ήταν το Φεβρουάριο του 1965. Αυτά ευτυχώς δεν χάθηκαν, γιατί θα δούμε ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάρκεια. Το 65 αυτά. Το 65, Φεβρουάριο του 65. Όχι, απλώς σε αυτό η συμπλήρωση είναι αυτό που έχει πει ο αγαπητός φίλος Χάρης. Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρει κανείς την δυναμική και την προσφορά των Ελλαδιτών αξιωματικών στα πρώτα χρόνια ίδρυσης Εθνικής Φρουράς. Το 64. Χωρίς την προσφορά και την άφιξη, αν θέλετε, εδώ πέρα Ελλαδιών αξιωματικών, νομίζω θα ήταν αδύνατη. Ήταν οι μόνοι που γνώριζαν έτσι, ναι, αλλιώς, έτσι. Δεν υπήρχαν Κύπροι που να γνωρίζουν, εκτός κι αν είχαν ταξιεύσει στην Ελλάδα, πήραν κάποιες βάσεις, ναι, και επέστρεψαν. Αλλά πόσοι το είχαν κάνει αυτό. Κύπροι, Έλληνες Κύπροι υπήρχαν του Κυπριακού στρατού, οι οποίοι ενσωματώθηκαν, αν θέλετε, στις διάφορες μονάδες ταγμάτων πεζικού και του πυροβολικού. Και επίσης να προσθέσω σε αυτά που λέει ο αγαπητός Άγγελος, ότι το πυροβολικό, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα τεχνικό όπλο.
Ναι. Δηλαδή, χρειάζεται να έχεις τεχνικές και πολύ εξειδικευμένες γνώσεις για να χειριστείς τα πυροβόλα, από εξαγωγή στοιχείων μέχρι παρατήρηση. Και είναι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα, ότι ήταν πολύ καθοριστική η συνεισφορά των Ελλανδικών αξιωματικών στο να συγκροτηθεί το όπλο του πυροβολικού. Και εδώ να προσθέσουμε ότι μέχρι τις 20-21 Ιουλίου, που, και ακόμα και μέχρι τις 22, που κατεβάζουν επαρκές πυροβολικών οι Τούρκοι, το πυροβολικό, αν μπορούμε να πούμε, ότι ήταν η αιχμή του δόρατος της Εθνικής Φρουράς, εν τη απουσία και αεροπορίας. Όπως φαίνεται και από τις επιχειρήσεις, αυτό φοβόντουσαν οι Τούρκοι. Άρα το γεγονός ότι έχουμε πυροβολικό, έχουμε ισχυρό πυροβολικό. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά, γιατί ανεβάζαμε σε συγκεκριμένα σημεία, δεν ξέρω πώς έγινε την απόβαση των Τούρκων. Αυτά τα έχεις ψάξει, τα έχεις μελετήσει όσον κανένας άλλος. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στο βιβλίο, γιατί είναι μια τεράστια μελέτη που έχεις κάνει, μια τεράστια έρευνα. Εντάξει, πάμε ακριβώς τώρα να δούμε. Πριν το 1974, ξεκινήσατε να λέτε για τη δράση ήδη του πυροβολικού το 1964 αλλά και το 1967-1968. Mm-hmm. Πέστε μας, ναι. Γενικότερα, όπως είπε και ο αγαπητός Άγγελος, τα πάντα διαρθρώνονται με βάση το σχέδιο αμήνης Κύπρου. Το 1974 έχουμε 142 πυροβόλα διαφόρων διαμετρημάτων, από τα πυροβόλα 100 χιλιοστών μέχρι τα μπόφορ των 40 χιλιοστών, τα αντιεροπορικά. Διασκορπισμένα σε όλη την Κύπρο και μπορούμε να πούμε στρατηγικά τοποθετημένα, μάλιστα, ανάλογα και με τις αποστολές. Ήταν μελετημένα δηλαδή. Ήταν μελετημένα και αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση μελετώντας το σχέδιο αμήνης Κύπρου, στο αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς, είναι ότι συγκεκριμένα για το πυροβολικό υπήρχαν αρκετά σενάρια για το τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που γινόταν απόβαση στην Κερίνια. Και με δευτερεύουσαν προσπάθεια στην Αμόχωστο. Απόβαση στην Αμόχωστο με δευτερεύουσαν προσπάθεια στην Κερίνια. Απόβαση στη Μόρφου με δευτερεύουσαν προσπάθεια στην Κερίνια στην Αμόχωστο. Ήταν ένα αρκετά αναλυτικό σχέδιο όσον αφορά το πυροβολικό. Έχουμε αρκετές μοίρες πυροβολικού στην Αθαλάσσα. Οι 187 και 189 μοίρες παιδινού πυροβολικού που είναι εξοπλισμένες με τα πυροβόλα των 100 χιλιοστών είναι στην Αθαλάσσα, είναι στο κέντρο, έτοιμες να πάνε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε περιοχή, ανάλογα με την αποστολή τους. Επίσης, στην Αθαλάσσα έχουμε την 184 και την 184 πυροβολαρχία πυροβολικού και την 185 μοίρα παιδινού πυροβολικού, καθώς και την 195, η οποία ήταν η αντιαρματική, ήταν η αντιαεροπορική μοίρα. Η αντιεροπορική μοίρα θα έπρεπε ανά πάσα στιγμή, πριν αρχίσουν οι επιχειρήσεις, να παράσχει αντιεροπορική προστασία όχι μόνο στις μονάδες πυροβολικού, αλλά και σε διάφορες τοποθεσίες, σε διάφορα κέρια σημεία που θα έπρεπε να προστατευθούν από τα αντιεροπορικά πυρά. Όχι, έχουμε μπει νομίζω κατευθείαν στο φαγητό που λέμε. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλό αυτή τη στιγμή να πούμε δύο λόγια για το βιβλίο. Ναι, βέβαια. Και να το δείξουμε και στη κάμερα. Χάρης, ναι, εντάξει. Είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο, είναι μια πολυσέλιδη έρευνα. 851 σελίδες που αναφέρεται στις 9 πυροβολαρχίες, 9 μοίρες και 4 ανεξάρτητες πυροβολαρχίες. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι με τη διάταξη που λαμβάνουν οι μονάδες του πυροβολικού, το βιβλίο ουσιαστικά διατρέχει όλες τις επιχειρήσεις του 1974, γιατί υπήρχαν μονάδες πυροβολικού σε όλα τα μέτωπα. Άρα με την αφήγηση που γίνεται και με την ανάπτυξη των σημείων, ακόμα και με το ποια τμήματα. Ναι, το βιβλίο δομείται σε δύο άξονες. Καταρχάς είναι το αρχαιακό υλικό και εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς και τους εκάστοτε υπουργούς άμυνας και αρχηγούς της Εθνικής Φρουράς για την άδεια να ερευνήσουμε το συγκεκριμένο υλικό. Οφείλω να ομολογήσω επίσης ότι εκτός από το συγκεκριμένο υλικό που αρχαιακό υλικό που μελετήθηκε, το βιβλίο έγινε ευκαιρία να ανεβρεθεί και υλικό το οποίο ήταν χαμένο. Ας το ονομάσουμε έτσι. Ναι. Εκτός που το ότι έλειπαν είτε σκόβημα είτε κατά λάθος κάποιες σελίδες, κρίσιμες σελίδες, έλειπαν ολόκληρα πολεμικά ημερολόγια ή ημερήσιες διαταγές, οι οποίες ήρθαν στο φως εξαιτίας της έρευνας. Ο δεύτερος πυλώνας επί του οποίου είναι στηριγμένο το βιβλίο είναι οι προσωπικές μαρτυρίες. Ναι. Γιατί το αρχαιακό υλικό παρέχει χοντρικά
πολύ σημαντικά στοιχεία ως προς τις μέρες, ως προς τις διαταγές, ως προς τα ονόματα ακόμη, αλλά είναι, αυτά τα στοιχεία παρέχονται αδρομερώς. Οι προφορικές μαρτυρίες είναι αυτές που θα δώσουν βάθος και θα δώσουν και τη μικροϊστορία, αν θέλετε, έτσι, των πολεμιστών, αλλά θα δώσουν και τις λεπτομέρειες τις οποίες δεν θα καταγράψει ο αξιωματικός όταν καταγράφει το πολεμικό ημερολόγιο. Καλύπτουν και τις σελίδες που τα χαμένες. είναι το κρίσιμο ερώτημα αυτό. Ακριβώς, και είναι εκεί που θέλω, ας πούμε, και να σταθούμε σε κάποια στιγμή σε αυτήν την εκπομπή, γιατί όταν λέμε αποκαλύπτουμε, να αποκαλύπτουμε. Αλλά αφού έγινε η έρευνα, κάποιος ο οποίος διαβάζει στο σύνολό του το περιεχόμενο, μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα για τη λίπα συγκεκριμένες σελίδες. Βεβαίως. Και θα βγάλει συμπεράσματα για. Υπήρχαν ονόματα τα οποία παίξαν κάποιον ρόλο σκοτεινών, ο οποίος έπρεπε να διαγραφούν αυτά τα ονόματα. Προσπαθώ το πόσο πιο ευγενικά γίνεται τώρα, για να μην δείξουν την προδοσία στο μέγεθό της. Και ποιοι ήταν και οι προδότες και αυτού του τόπου. Αυτό μπορεί να είναι το πιο δύσκολο ερώτημα. Δηλαδή, αν σκοπίμως αφαιρέθηκαν ή αν υπήρχε ένα όνομα το οποίο κάποιος έδωσε την εντολή να. Μα γι' αυτό ρώτησα, αν στο περιεχόμενο, διαβάζοντας το σύνολο του περιεχομένου, αν μπορεί κάποιος να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Συγκεκριμένα, ναι, αν μου επιτρέπετε, μια σελίδα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό που λείπει είναι η πρώτη σελίδα του πολεμικού ημερολογίου της 190 μοίρας αντιαρματικού πυροβολικού, η οποία έδρευε στην Κερίνια και η οποία είχε στο δυναμικό της τα εξάλιβρα, τα οποία θα αντιμετώπιζαν την τουρκική εισβολή. Τύχη αγαθή, αξιωματικός της μονάδας, Κύπριος αξιωματικός της μονάδας, είχε να αντιγράψει τους επόμενους μήνες το πολεμικό ημερολογίο και τελικά βρέθηκε. Αυτό έχει να κάνει με το πώς έδρασε η μονάδα. Μπορεί να μην ήταν για θέμα απόκρυψη στοιχείων, μπορεί απλά κάποιος που υπηρέτησε στη μονάδα να θεώρησε ότι αυτά είναι σημαντικά και καλύτερα να τα έχω στην προσωπική μου συλλογή. Ένα δεύτερο παράδειγμα σε αυτό που συζητούμε είναι η διαμνημονεύση. Είναι πιο αθώα, προσέγγιση, η πιο αθώα δικαιολογία αυτή. Είναι αθώα δικαιολογία, γιατί τελικά αυτά που γράφει εντοπίζονται και αλλού. Εντοπίζονται και στο πολεμικό ημερολόγιο της Διοίκησης Πυροβολικού. Υπήρχαν σελίδες όμως που δεν εντοπίστηκαν πουθενά. Η έρευνα τελικά όσα πρέπει να ανακαλύψει, τα ανακάλυψε. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε κενά. Μπορώ να πω ότι δεν έχουμε κενά. Αν μου επιτρέπει, ως αντικειμενικός ουδέτερος μελετητής του βιβλίου, νομίζω ο Χάρης έχει πετύχει ακριβώς. Μα δεν έχουμε καμία ανευθύνη. Όχι, για όνομα του. Έχει πετύχει να μας δώσει. Στον κύριο Αλεξάνδρου, έκανε την έρευνα, το έψαξε, ό,τι βρήκε, το παρουσιάζει. Και μπράβο του, και το έχω πει και όταν δεν ήμασταν στον αέρα, ότι τεράστια δουλειά που έχει γίνει και θα μείνει για όλους και θα μείνει και στο μέλλον, γιατί ευτυχώς που υπάρχει αυτό το εγχειρίδιο. Αλλά από εκεί και πέρα. Και η ιστορία μας έχει διδάξει, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με το 1974 και πριν το 1974, ότι υπάρχουν πάρα πολλές σκοτεινές σειρές, είτε καήκανε, είτε χαθήκανε, είτε αυτοί που τα ζήσανε θα τα πάρουν μαζί τους. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές. Ναι, αυτό ακριβώς υπάρχει η συνεχής έρευνα που έρχεται να δώσει απαντήσεις και να φωτίσει πτυχές. Και μια τέτοια, νομίζω, προσπάθεια, με το στιβαρό, θα έλεγα, βιβλίο του αγαπητού Χάρη, ο οποίος θέλω να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, μεθοδολογικά κινήθηκε άρτια, έχει καταφέρει να προσεγγίσει τις πηγές με αντικειμενικότητα, έχει καταφέρει να διασυνδέσει και να παντρέψει, ας με επιτραπεί αυτή η ορολογία, τις πηγές με τις μαρτυρίες και έχει καταφέρει να δει γεγονότα με περισσή νυφαλιότητα. Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο θα εξαγάγει συμπεράσματα και όχι μόνο αυτό, θα προβληματιστεί ο ίδιος για το τι θα μπορούσε να γίνει. Ο ίδιος για το τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε. Όπως παραδείγματος χάρη με την απόφαση στην Κερίνια, με τις κινήσεις των. Αν υπήρχε εκεί μία περιβολαρχία, τι θα γινόταν. Των μονάδων, ναι. Οπότε, έτσι επιλογικά, θα έλεγα ότι έχουμε ένα βιβλίο μελέτης που χρήζει και μελέτης και έτσι πολύ προσεκτικής προσέγγισης, γιατί πραγματικά μας δίνει τροφή
για σκέψη και προβληματισμό. Τότε μου κάνετε μια πολύ καλή πάσα να ρωτήσω το εξής τον κύριο Αλεξάνδρου. Κάνοντας την έρευνα και φτάνει σε όλες αυτές τις διαπιστώσεις, υπήρχαν στιγμές που νιώσατε αγανάκτηση, νοργή, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν και δεν έγιναν, έτσι για να μπαίνουμε και στο ψητό, πριν την εισβολή, κατά την εισβολή, μεταξύ πρώτης και δεύτερης εισβολής. Ναι, είναι προφανές και γενικότερα όποιος ασχολείται σοβαρά με την στρατιωτική ιστορία του 1974 και όχι μόνο τη στρατιωτική ιστορία του 1974, νιώθει συνέχεια αυτά τα βιώματα, πόσο μάλλον όταν διαβάζει και τουρκικές πηγές. Δηλαδή το βιβλίο, θεωρώ ότι μια καινοτομία του βιβλίου, πέραν από την έρευνα και πέρα από τα όσα ανακαλύπτει και αποκαλύπτει, είναι ότι τεκμηριώνει όσα γράφει και με βάση τις τουρκικές πηγές. Προσπάθησα να εκθέσω όσο γίνεται πιο σφαιρικά την κατάσταση, αλλά για να γράψουμε την πραγματική ιστορία, θεωρώ ότι πρέπει να αποφύγουμε τις μονοδιάστατες αναλύσεις. Ή μόνο στο να επικεντρωνόμαστε μόνο τι κάναμε εμείς. Αυτό που δίνει το βιβλίο είναι πώς έβλεπαν και οι αντίπαλοι οι Τούρκοι τη δράση του πυροβολικού. Το έχετε πει δύο-τρεις φορές. Τι λένε οι τουρκικές πηγές, τι λέγανε οι τουρκικές πηγές. Συγκεκριμένα για το πυροβολικό, αν μπορούμε να μιλήσουμε, ανέφεραν ουσιαστικά την δυσκολία που προκαλούσαν οι βολές του πυροβολικού. Ειδικά, και είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που όταν κηρύσσει η διακεχηρία μετά τις 22 του Ιουλίου μέχρι και τις 14 του Αυγούστου, η μόνιμη απειλή των Τούρκων ήταν ότι αν χρησιμοποιηθεί το πυροβολικό θα επανέλθει η δική μας η αεροπορία. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι υπερβολή αυτό που υπάρχει ως υπότιτλο στο βιβλίο, ότι το πυροβολικό ήταν ο αποφασιστικός παράγων επί του πεδίου της μάχης. Και έτσι κλείνοντας και το θέμα με αυτά που έχει πει ο αγαπητός Άγγελος, τον οποίο ευχαριστώ έτσι για τα καλά του λόγια, οφείλουμε να πούμε ότι η συγγραφή του βιβλίου ήταν μια πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Παγκύπριος Συνδέσμος Εφέδρων Πυροβολικού συνειδητοποίησε ότι πρέπει να γραφτεί η συνολική ιστορία των μονάδων του πυροβολικού και μου ανέθεσε ως επιστήμονα ιστορικού να συναγάγω το υλικό και να συγγράψω το βιβλίο. Και σχετικά με τη μεθοδολογία που λέει και ο αγαπητός Άγγελος, το ξέρει και ο ίδιος, ως επιστήμονας ιστορικός και ο ίδιος, ότι αν έχουμε κενά, συνεχίζοντας τη συζήτηση μας για τις σχισμένες σελίδες, θα ψάξουμε να τα βρούμε αλλού. Δεν θα αφήσουμε το κενό, ναι. Δηλαδή, θα ψάξουμε να τα βρούμε αλλού. Και καλά κάνετε. Και θεωρώ ότι ο αναγνώστης του βιβλίου βγάζει αρκετά αστέρεα και διαφυσβήτητα συμπεράσματα που τεκμέρονται και με βάση των αρχαιακών υλικών και με βάση τις τουρκικές πηγές. Ξέρετε, γιατί επιμένω και στέκουμε λίγο. Γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές τους πολιτικούς που λένε ότι θα το πει ο ιστορικός του μέλλοντος, θα το πει ο ιστορικός του παρελθόντος, πάντα χρησιμοποιούν του μέλλοντος, και θα δείξει ιστορία. Ναι, αλλά την ιστορία, ποιος τη γράφει, εσείς. Ένας αντικειμενικός ερευνητής, ιστορικός, έρχεται να θέλετε να βοηθήσει και τη δικιά μας δουλειά, αν θέλουμε να αποκαλύψουμε κάποια πράγματα για το καλό του τόπου, έχετε και έχουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και στέκουμε λίγο. Και η αντικειμενικότητα επί του συγκεκριμένου είναι πολύ σημαντική. Ο καθένας από τους πρωταγωνιστές, τους υπόλοιπους, βλέπουν την αλήθεια όπως τους συμφέρει και όπως τη θέλει ο καθένας. Εσείς πρέπει να παίξετε τον ρόλο αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς ονομάζεστε ιστορικοί του μέλλοντος, αν εσάς που θεωρώ εννοούσι. Έχουμε την απαραίτητη χρονική απόσταση. Ακριβώς. Γιατί ο ιστορικός του μέλλοντος τι περισσότερο να ξέρει από εσάς. Λέω εγώ τώρα. Κάνω μια ερώτηση που δεν περιμένω απάντηση. Ο Άγγελος, αν μου επιτρέψει, για το ιστορικό του μέλλοντος, ο Άγγελος γνωρίζει, γιατί εμπλεκόμαστε και ιδίως στην έρευνα του 1974, ότι βρισκόμαστε οριακά. Δηλαδή τα άτομα που έζησαν και έχουν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για το 1974, είναι σε μια ηλικία. Ποιος που θεωρείται ιστορικός του μέλλοντος. Ο ιστορικός του μέλλοντος είναι αυτός που έχει μια χρονική απόσταση από τα γεγονότα και έχει στα χέρια του επαρκείς πηγές για να βγάλει τα συμπεράσματα. Ακριβώς. Αυτοί είσαστε εσείς. Τώρα, επειδή ξέρω την ηλικία, αν ήταν 2-3 χρονών ο καθένας, δεν θεωρείτε ότι το έζησε με την άποψη ότι ήταν μέρος της ιστορίας. Εγώ αυτό δεν αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να έχω λάθος. Ιστορικός του μέλλοντος θεωρώ ότι αυτό δεν είχε μέρος.
η πρωταγωνιστικό ρόλο πολύ περισσότερο στην ιστορία, μπορεί πιο εύκολα να καταγράψει ναι. τα γεγονότα. Μπορεί πιο εύκολα, όχι απαραίτητα πάντα. Μπορεί να είχε ρόλο στα γεγονότα. Δεν είναι επηρεασμένος. Σαφώς. Σαφώς μπορεί να ήταν επηρεασμένος, αλλά δεν σημαίνει ότι ένας που ήταν εμπλεγμένος στα γεγονότα δεν μπορεί να καταγράψει. Ανοίξα και... μια μεγάλη παρέθεση, ναι. αλλά ήταν σημαντικότατη. Ναι. Όχι να κάνει και με την εκπομπή, σαν εκπομπή, να το πω έτσι. Κέρια. Πάνω όμως αυτό το κομμάτι που έχει πει ο αγαπητός Χάρη για το θέμα της λήψης των μαρτυριών. Ναι. Για το οριακά. Θέλω να πω ότι γενικά παίρνοντας μαρτυρίες, ο κόσμος ανταποκρίνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι. Δηλαδή ένα 90% όταν τους προσεγγίζεις και ρωτώντας για την χή μοίρα, για την μονάδα πιστικού, ναι, ναι, ναι. ανταποκρίνονται και ανοίγουν τα εσώψυχα τους και πραγματικά είναι φανταστική εμπειρία. Έχετε απολύτω δίκαιο, γιατί το νιώθω και με την εκπομπή. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια οι πρωταγωνιστές μιλάνε πιο εύκολα. Και είμαστε σε λίγους μήνες 50 χρόνια ακριβώς. από την τουρκική εισβολή. Αν δυστυχώς. το όχι τώρα, πότε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε έτσι ξανά πίσω. Θέλω να πάμε τι δείχνουν οι δικές σας έρευνες σε σχέση με λίγες μέρες, λίγους μήνες πριν το πραξικόπημα. Τι επικρατούσε στις πυροβολοαρχίες. Νομίζω ο αγαπητός Χάρης. Και δύο. Ναι, τις πυροβολαρχίες είναι πιο εξαιρετικό. Η κατάσταση που επικρατεί είναι. Οι μονάδες του πυροβολικού είναι αρκετά, έτσι, αρκετά καλά συγκροτημένες και με αρκετά καλή στελέχωση. Υπάρχουν όμως και τα προβλήματα. Τα οποία προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίως με τα ρημουλκά, κυρίως με τα οχήματα. Και αυτό φαίνεται όταν τελικά θα χρειαστεί να κινηθούν τα πυροβόλα. Υπάρχει όμως και η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο μετά το 1971 και την ίδρυση της ΟΚΑΒΙΤΑ, η οποία είναι μια κατάσταση που προκαλεί δυσκολίες. Δηλαδή, αυτό που λέμε πάντα ένα βασικό συμπέρασμα που μπορεί να βρίσκει εφαρμογή ακόμα και μέχρι σήμερα, είναι ότι όταν στις 19 Ιουλίου καλούνται οι πυρήνες, οι έφεδροι, και στις 20 Ιουλίου χρειάζεται να παρουσιαστούν όλοι οι έφεδροι στο πλαίσιο της Γενικής Επιστράτευσης, έχουμε ζητήματα που έχουμε εφέδρους που δεν ξέρουν που είναι η μονάδα τους. Έχουμε εφέδρους που δεν ξέρουν που θα επιχειρήσει η μονάδα τους. Γιατί δεν ξέρανε. Δεν είχαν γίνει ασκήσεις. Δεν είχαν γίνει ασκήσεις, δεν είχαν να κάνω, γίνει. Να κάνω μια ερώτηση κλειδί. Έτσι την νιώθω τώρα ακούγοντας. Έχουν εισχωρήσει άντρες της ΟΚΑΒΙΤΑ μέσα στο πυροβολικό, όπως έχουν εισχωρήσει σε άλλα, στους καταδρομείς και πάει λέγοντας. Εντάξει, αυτές είναι ευαίσθητες πληροφορίες, τις οποίες μόνο μπορούμε να συμπεράνουμε από τα συμφραζόμενα. Η έρευνα, να σας πω, η έρευνα επικεντρώθηκε στο να δούμε κατά πόσον η κατάσταση που επικρατούσε πριν τον Ιούλιο του 1974 είχε επηρεάσει επιχειρησιακά τις μονάδες. Επιχειρησιακά, δηλαδή από άποψη να υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στις μονάδες, από άποψη να υπάρχει απειθαρχία στις μονάδες, δεν φαίνεται να έγινε. Ούτε κλοπές υπάρχουν από τις μονάδες πυροβολικού. Άρα, ακόμα και να υπήρχαν άτομα που ήταν ενταγμένα στην ΟΚΑΒΙΤΑ, αυτό δεν επηρέαζε την επιχειρησιακή ικανότητα, αν μπορούμε να πούμε, της μονάδας. Αυτό που έλεγα προηγουμένως σχετικά με τα ρημουλκά, που ουσιαστικά είναι τα οχήματα που θα ρημουλκίσουν τα πυροβόλα, να τα πάρουν στους χώρους τάξης. Χωρίς αυτά δεν μπορούσε να γίνει. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ακριβώς. Όταν τελικά ξεκινούν οι επιχειρήσεις, βλέπουμε ότι τα ρημουλκά των πυροβόλων 100 χιλιοστών, που ήταν τα πυροβόλα με το μεγαλύτερο βεληνικές και όπως είπαμε προηγουμένως και η αιχμή του δόρατος, έχουν σημαντικά ζητήματα, όχι λόγω κακής συντήρησης, αλλά εκ της κατασκευής τους, ήταν ρώσικα, εκ της κατασκευής τους δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν στις ψηλές θερμοκρασίες της Κύπρου. Και έτσι έχουμε επίταξη. Και το ανακαλύψαν την ώρα της εισβολής αυτό. Ήταν γνωστό, αλλά δεν μπορούσε να. Κανένας δεν συγκινήθηκε. Υπήρξαν, εντάξει, εντοπίζονται ότι υπήρξαν εκκλήσεις στο ΓΕΦ. Αυτό θα ρωτήσω. Υπήρχαν εκθέσεις που να λέγαν ο διοικητής, ας πούμε, της ΤΑΕ Πυροβολαρχίας, εάν και εφόσον γίνει κάτι, έχω πρόβλημα με τα ρημουλκά και δεν μπορώ, θα μπορώ να διακινήσω τα πυροβόλα και μπλα μπλα μπλα. Υπήρχαν αυτές οι εκθέσεις. Υπάρχουν αυτές οι εκθέσεις, αλλά. Πού πηγαίνανε. Πάνε στο ΓΕΦ. Και τι έκανε το ΓΕΦ. Ότι διορθώνονται όσα διορθώνονται. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα πολύ καλό τεχνικό τμήμα στο πυροβολικό. Διορθώνονται όσα διορθώνονται, αλλά όσα δεν μπορούν να διορθωθούν είναι και οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν και η διάζουσα αυτή η κατάσταση, η έκριθμη κατάσταση που υπήρχε με τη σύγκρουση της Χούντας με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Έχουμε μαρτυρίες ακόμα ελλαδιτών αξιωματικών που δεν μπορούσαν να βγάλουν κινήσεις ή να βγουν σε ασκήσεις γιατί είχαν μειωμένα καύσιμα.
Παρόλα αυτά, όταν τελικά ξεκινά ο πολεμός, όλα αυτά τα ζητήματα δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Και ξέρετε, πριν πάμε, όταν ξεκινήσει ο πόλεμος, για το πριν το 1974, πριν το πραξίωμα, κάτι να προσθέσετε, κύριε Χρυσοστόμου? Όχι, νομίζω με έχει καλύψει παρκώς ο αγαπητός Χάρης. Εκείνο που έχει σημασία να συνειδητοποιήσει κάποιος, γιατί ο πόλεμος είναι το κεφαλαιόδες ζήτημα, είναι η δυνατότητα που προσέφερε και θα προσέφερε το πυροβολικό αν τασόταν ορθά στις θέσεις που θα έπρεπε. Αυτό όμως δεν έγινε ή έγινε ελλιπώς και από εκεί είχαν αρχίσει τα παρατράγουδα. Ακριβώς, γιατί... θέλω, αν μου επιτρέπετε μόνο για να ρίξω λίγο... Απλώς να προσθέσω κάτι και ολοκληρώστε με βάση αυτό που μας λέτε. Αρκετούς μήνες πριν το πραξιούμα, πριν την εισβολή, υπήρχαν πληροφορίες. Σαφώς. Έχουμε και από αυτήν την εκπομπή τον κύριο Σημειοφορίδη που ήταν τη ΚΙΠ και έλεγαν ότι παρακολουθούσαν όλες τις κινήσεις μήνες πριν, ξέρασαν πότε ξεκινούν, πού τελειώνουν, πού θα γίνεται η απόφαση. Σαν ΓΕΦ, σαν Κυπριακό Στρατό, σαν Εθνική Φρουρά, γνωρίζαμε τα πάντα κάποιους μήνες πριν. Το πυροβολικό, αφού ήταν σημαντικός παράγοντας, το που, όπως μας είπατε προηγουμένως, το που θα πηγαίνασαι, που θα βάζαν τις βάσεις, που τα ρημολκά θα τραβούσαν τα πυροβόλα και εκεί θα ξεκινούσαν τα αυτά. Τα κάνανε. Σε ένα μεγάλο βαθμό έγιναν κινήσεις, όχι όμως από όλες τις μονάδες, θα μας τα πει ο αγαπητός Χάρης καλύτερα. Αυτό όμως που λέτε ότι γνωρίζαμε, να αναφέρω ότι ήδη το πρώτο σχέδιο άμυνας από τον Γρίβα μιλούσε για αποφυγή διχοτόμησης της Κύπρου από το 1964 με το πρώτο σχεδιασμό. Αν τα κάναμε ή όχι, και θα δώσω το λόγο στο Χάρη. Γεβάζω, ας μου επιτραπεί. Με τη λήξη της σύσκεψης, ο συνταγματάρχης Πούλος, διοικητής του πυροβολικού, δέχτηκε τηλεφώνημα γύρω στις 22 βραδύ από το ΓΕΦ. Μου λένε, έλα πάνω διότι έχουμε εξελίξεις σοβαρές. Αυτά πότε, το 1974, 19 του Ιούλη. 19 Ιουλίου. Μια έχουν μέρα κατέβει χαμηλά τα καράβια και υπάρχει κάποια άλλη νεοπομπή. Εμφανίστηκε στο ραντάρ. Στην αίθουσα επιχειρήσεων του ΓΕΦ έγινε εκτίμηση της κατάστασης και ακούστηκαν και πάλι σκέψεις για κινητοποίηση μονάδων, αυτό που λέτε, μάλιστα, στην περιοχή της Κερίνιας αυτή τη φορά, που ήταν το προβλεπόμενο. Ο ταξίαρχος Γεωργίτσης επικοινώνησε και πάλι με τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων αντιστράτηγο Μπονάνο, Ελλάδα, για να λάβει και πάλι την απάντηση. Για να σας απαντήσω. Οι Τούρκοι μπλοφάρουν. Είναι επίδειξη της Τουρκίας. Ακόμα κινήσεις και τουρκικών ναυτικών δυνάμεων βορείως Κύπρου, εγκεκριμένη άσκηση υπό του ΝΑΤΟ, αυτοσυγκράτησης. 10 το βράδυ, 19 Ιουλίου αυτά. Οπότε αν το τρέξουμε λίγο και δούμε ότι αρχίζοντας οι βομβαρδισμοί την επομένη γύρω στις 6 το πρωί με τις μονάδες του πυροβολικού, τουλάχιστον τις 9, να με διορθώσει ο Χάρης αν κάνω λάθος, να είναι σε ετοιμότητα αλλά εντός στρατοπέδων, καταλαβαίνω ότι το πλεονέκτημα που απέκτησαν στον αέρα οι τουρκικές δυνάμεις ήταν τέτοιο που τους έδινε. Γιατί αντιλαμβάνεστε όταν αυτό που μας διάβασα και πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ, η ώρα 10 το βράδυ, 19 Ιουλίου, γίνονταν οι σωστές κινήσεις. Δεν είναι τώρα στην Κύπρο, σε μια ώρα θα πρέπει να πηγαίναν εκεί άνετα και χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. 11-12 το βράδυ θα ήταν όλα στημένα στους συγκεκριμένους χώρους και τα πάντα. Η αυτοσυγκράτηση έχει τεράστια σημασία. Αυτοσυγκράτηση από ποιο? Εγώ έχω τα πυροβόλα των 100 χιλιοστών, τα οποία πυροβόλα των 100 χιλιοστών μπορούν να χτυπήσουν τα πλοία μέσα στη θάλασσα. Ακριβώς, αυτό λέω. Άρα αυτή τη στιγμή πάντησαν, να το πω έτσι εκλαγευμένα, πάντησαν το πόδι και δημιούργησαν το προγεφύρωμα χωρίς να βληθούν. Εν μέρη είχαμε χάσει το παιχνίδι από τις 19 Ιουλίου. 22... Τελικά πότε ελήφθηκε η απόφαση για να βγουν έξω από τα στρατόπεδα? Απλά για να θέσουμε τα ζητήματα έτσι εξ αρχής στη σωστή τους βάση. Να πούμε ότι το σχέδιο αμήνης Κύπρου ήταν δομημένο στο δόγμα αγών επί των ακτών και δια της αχτάς. Δηλαδή θα έπρεπε η άμυνα της Κύπρου να διεξαχθεί στις αχτές και να περιμένει τους εισβολείς. Αναμενόμενο, αφού δεν έχουμε άλλου σύνορα, δεν έχουμε σύνορα. Είμαστε νησί. Ακριβώς, που τα χτυπούσαμε. Είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο που και οι μοίρες πυροβολικού, ειδικά αυτές οι δύο των 100 χιλιοστών, θα έπρεπε να τάσσονταν σε μια περιοχή της Αγίας Μαρίνας,
της Κιλούρας και θα χτυπούσαν μέχρι 6 χιλιόμετρα εντός της θάλασσας της Κερίνιας. Από εκεί και πέρα είχαμε μια άλλη μοίρα των 25 λίβρα που θα μπορούσαν να χτυπήσουν 3,5 περίπου χιλιόμετρα πάλι μέσα στη θάλασσα της Κερίνιας. Ενώ ο τρόπος με τον οποίο ήταν δομημένο το σχέδιο Αμυνής Κύπρου, υπήρχαν και τα εξάλιβρα που θα ήταν στην αχτή και θα αντιμετώπισαν την αποβατική δύναμη με δραστηριότητα. Και είχαμε και τα 6 χιλιόμετρα έντος της θάλασσας και τα 3 χιλιόμετρα έντος της θάλασσας και για την αχτή. Δηλαδή στο χάρτη υπάρχει, στο βιβλίο υπάρχει ένας χάρτης ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, θεωρώ, γιατί δείχνει πως η αχτή 5 μίλη καλυπτόταν από περίπου 38, από 38 μάλιστα μέχρι 42 ή ακόμα και 56 πυροβόλα μπορούσαν να καλύψουν τη συγκεκριμένη αχτή. Τώρα, το τι συμβαίνει στις 19 του Ιούλη και δεν καλύπτονται αυτές οι αχτές, υπάρχουν καταρχάς διαβεβαιώσεις από την Αθήνα ότι είναι μπλόφα, είναι άσκηση, τα γνωστά. Διατάσσεται αυτοσυγκράτηση και ο Γιωργίτσης, να πούμε, γιατί πολλές φορές το παραβλέπουμε το συγκεκριμένο γεγονός. Ο ταξιάρχος Γιωργίτσης είναι ο πραξικοπηματικός αρχηγός του ΓΕΦ. Άρα ο Γιωργίτσης θεωρείται από τη στιγμή που η Αθήνα διενήργησε το πραξικόπημα, σημαίνει ότι έχει και ένα σχέδιο αντιμετώπισης της όποιας ενδεχόμενης τουρκικής εισβολής. Έτσι νομίζανε όλοι και είναι γι' αυτόν τον λόγο που υπάρχει η απραξία, αυτός ο εφησυχασμός στη Λευκωσία, γιατί θεωρούν ότι αν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα μας ενημερώσουν από την Αθήνα για το τι θα κάνουμε. Ναι, αλλά κάποιος αφελής, κάποιος μπορούσε να πει μια απλή σκέψη, δηλαδή μπορούσε να τεθούν όλα αυτά σε επιφυλακή. Είναι αυτό ας τα βγάλουν να πάνε και δεν χτυπούσαν οι Τούρκοι, ας τα φέρουν πίσω. Δηλαδή τώρα αν είχαμε καύσιμα να τα πάρουμε μέχρι την Κερίνια. Κύριε Χριστοδούλου, αυτό που θα σας έλεγα προηγουμένως όταν μιλούσαμε για τη δράση του πυροβολικού και το 64 και το 67. Και το 1964 και το 1967, μόνο και μόνο με την απειλή εισβολής, πριν καν βομβαρδιστεί τη Λυρία, οι μονάδες πυροβολικού και όλες οι μονάδες τεχνικής φρουράς διασπείρονται στους χώρους διασποράς. Είναι βασικά ζητήματα που όποιος έχει. Ό,τι έγινε το 1964 και το 1967, σωστά έγινε, αλλά το 1974 δεν έγινε. Ποτέ. Δεν έγινε ποτέ, γιατί το 67 και το 64 και το 67 υπήρχε η κανονική στρατιωτική ηγεσία στο νησί. Ενώ εδώ είμαστε σε περίοδο πραξικοπήματος, είμαστε σε μια περίοδο που δεν υπάρχει ο αρχηγός του ΓΕΦ, ο κανονικός αρχηγός του ΓΕΦ. Ο Γιωργίτσης, όπως είπαμε, είναι ο εγκάθετος της Χούντας στο νησί και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει στις 19 του Ιούλη στην Αθαλάσσα, όπου είναι η έδρα της Διοίκησης Πυροβολικού. Ο Διοικητής Πυροβολικού, ο Συνταγματάρχης ο Πούλος, έχει έρθει από το ΓΕΦ που του έχουν πει ότι είναι μπλόφα, αυτοσυγκράτηση, είναι άσκηση. Συγκαλεί όμως συνάντηση των διοικητών των μονάδων της Αθαλάσσας. Αυτό πότε έγινε? Αυτό γίνεται 19 το βράδυ. Όταν επιστρέφει από το ΓΕΦ ο Συνταγματάρχης ο Πούλος, συγκαλεί συνάντηση. Και ακούει αυτά που έλεγε ο ίδιος στο Γιωργίτση. Δηλαδή, εμείς είμαστε πυροβολικό, δεν είμαστε μια μονάδα πεζικού που θέλει πολύ πιο λίγο χρόνο να φορτωθεί και να βγει έξω. Πρέπει να φορτώσουμε πυρομαχικά, τα οποία βρίσκονται σε αποθήκες μερικά χιλιόμετρα παρακάτω. Πρέπει να συνδεθούν τα πυροβόλα, πρέπει να δημιουργηθεί φάλαγγα. Υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία. Αυτά έλεγε ο διοικητής πυροβολικού στο Γιωργίτση. Και ο Γιωργίτσης του έλεγε εφησυχασμός, είναι πρόφα, είναι άσκηση. Όταν συγκαλεί ο ίδιος ο διοικητής πυροβολικού τη σύσκεψη με τους διοικητές του, οι διοικητές του τα λένε αυτά. Και ενώ προηγουμένως ο διοικητής πυροβολικού. Του λένε αυτά που έλεγε αυτός στο Γιωργίτση. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνει αυτά που του έλεγε ο Γιωργίτσης. Αυτοσυγκράτηση, είναι μπλόφα. Και μάλιστα αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, μιλώντας με έναν Λαδίτη αξιωματικό, είναι ότι τους είπε θα μείνουμε εντός των στρατοπέδων, ό,τι μέτρα θα τα πάρουμε εντός των στρατοπέδων για να μην προκληθούν οι Τούρκοι. Και η απάντηση που έδωσε ένας υπολοχαγός είναι καλά από τις 15 του Ιούλη μέχρι τις 19 του Ιούλη. Μετακινούσαμε πυροβόλα, έχουμε πυροβόλα που φτάνουν ακόμα και μέχρι την Πάφο. Και δεν προκλήθηκαν οι Τούρκοι. Και τώρα που έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι. Αυτό θα ρωτούσα ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, να μην πούμε ότι ήταν 100% σίγουρο ότι θα γίνει η απόβαση, υπάρχει τεράστια πιθανότητα να γίνει. Δεν διασπείρουμε τα πυροβόλα, δεν λαμβάνουμε έστω και προληπτικά τις θέσεις για να μην προκληθούν. Φυλακή. Πώς να σου προκαλέσεις όταν βλέπεις ότι είναι μέσα στα πλοία και έρχονται να χτυπήσουν και εσύ βρίσκεις τη δικαιολογία ότι θα προκαλέσεις. Εντάξει, αυτά ήταν.
Πάλι αν μου επιτρέπετε για να ενισχύσω αυτό που το είδε ο αγαπητός Χάρης, το έχει καταγράψει. Σελίδα 73, επιτρέψτε μου, η έναρξη της τουρκικής εισβολής βρήκε τις 9 από τις 13 μονάδες πυροβολικού σε ετοιμότητα, αλλά εντός των στρατοπέδων τους. Η διαταγή για κίνηση των φαλαγκών στις 06, οι Τούρκοι είχαν αρχίσει, όταν πλέον η τουρκική αεροπορία ήλεγχε τους εθέρες, είχε τα αντίστοιχα τραγικά αποτελέσματα. Η διαταγή δηλαδή για να κινηθούν δόθηκε στις 6 όταν ήδη ξεκίνησαν και χτυπούσαν οι Τούρκοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα γιατί και είναι ένα ζήτημα που πραγματεύεται και ειδικών κεφάλαιων του βιβλίου. Έχουμε 4 τμήματα του πυροβολικού, 2 μοίρες και μια πυροβολαρχία, την 173 που ήταν στην αμόχωστο μαζί με την 199 την πυροβολαρχία 3,7 ιντζών, που βγαίνουν από το βράδυ. Η 182 μοίρα παιδινού πυροβολικού που είχε έδρα στο Βόσπορο της Κερίνιας βγαίνει το βράδυ και η 190 μοίρα αντιαρματικού πυροβολικού που είναι επίσης στην Κερίνια βγαίνει λίγο πριν ξεκινήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Και εδώ υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ των αξιωματικών και των διοικητών των συγκεκριμένων μονάδων. Εντάξει, τις 173 ο Χατζηδάκης είναι ήρωας, έπεσε επί το πεδίο της μάχης. Αλλά η μεγάλη συζήτηση που υπάρχει σε αυτές τις μονάδες είναι γιατί βγήκαν. Ο ίδιος ο συνταγματάρχης ο Πούλος, ο διοικητής του πυροβολικού, λέει ότι εγώ τους έδωσα τη διαταγή να βγουν. Εγώ τους έδωσα τη διαταγή να βγουν, αλλά δεν έδωσα διαταγή στις μονάδες της Αθαλάσσας, γιατί θα γινόταν αντιληπτή από το ΓΕΦ η κίνηση, αφού ήταν στην Αθαλάσσα, αφού ήταν στη Λευκοσία, και θα θεωρούσε το ΓΕΦ ότι παράκουσα κάποιες διαταγές. Οι αξιωματικοί των συγκεκριμένων μονάδων λένε ότι βγήκαν με πρωτοβουλία των διοικητών των μονάδων. Και εδώ είναι άλλο κεφαλαίωδες ζήτημα. Δηλαδή, ποια είναι και η ευθύνη των διοικητών των μονάδων. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πυροβολικό είναι δύσκολο να μετακινηθεί. Δεν μπορεί κάποιος διοικητής να πάρει την πρωτοβουλία να βγάλει πυροβόλα και να τα τάξει σε χορούς τάξης. Αλλά οι συγκεκριμένοι διοικητές φαίνεται ότι πήραν την πρωτοβουλία να βγάλουν τουλάχιστον στους χώρους διασποράς τις μονάδες τους. Για να μην είναι στα στρατόπεδα, γιατί θεωρούμε ότι ένας πρώτος στόχος της τουρκικής αεροπορίας θα ήταν τα στρατόπεδα του πυροβολικού. Ακριβώς αυτό που συμβαίνει τις πρώτες ώρες της 20ης Ιουλίου, όπως είπε και ο αγαπητός Άγγελος, είναι ότι οι μονάδες της θαλάσσας είναι στα στρατόπεδα τους, σε φάλαγγα, φορτωμένα τα πυρομαχικά, έτοιμοι να βγουν. Άρα η έναρξη της τουρκικής εισβολής βρίσκεται στις μονάδες του πυροβολικού αντί να είναι στους χώρους τάξης και να εκτελούν βολές εναντίον της αποβατικής νιοπομπής, να είναι στα στρατόπεδά τους πλην των μονάδων που είπαμε προηγουμένως και να δέχονται πλήγματα από την τουρκική αεροπορία. Και το πιο συνταρακτικό είναι ότι η 195 μοίρα αντιαεροπορικού πυροβολικού, η οποία είναι η μονάδα που θα έπρεπε να παράσχει αντιαεροπορική προστασία και στις μοίρες πυροβολικού, θα έπρεπε ήδη να είναι ανεπτυγμένη, θα έπρεπε ήδη να αντιμετωπίσει την τουρκική αεροπορία. Ελείψη αεροπορίας εκ μέρους της Εθνικής Φρουράς. Προσβάλλεται, βομβαρδίζεται μέσα στο στρατόπεδο της και έχει μάλιστα και ένα νεκρό. Όλα αυτά δείχνουν αυτήν την ασυνεννοησία, αυτήν την ασύγνωστη αμέλεια, μπορούμε να πούμε, που υπάρχει τις πρώτες ώρες της εκδήλωσης της... Εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και σκευμένη αμελία. Αν θεωρήσουμε ότι ήταν εις γνώση τους ότι θα συνέβαιναν όλα τα υπόλοιπα, ναι. Μπορεί να είναι αυτό. Το αποτελέσμα τους αυτό είναι, σούδος της ημέρας. Οφείλουμε όμως να μπούμε και σε μια άλλη συζήτηση. Ναι, έχουμε 8 λεπτά και έτσι να τα... είναι σημαντικό, είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές όταν γίνεται συζήτηση για το τι συμβαίνει στην αχτήν απόβαση στις 20 Ιουλίου, λέμε ότι αν τα πυροβολία και τα πολυβολία ήταν επανδρομένα. Και ακριβώς ακόμα ένα ζήτημα που πραγματεύεται το βιβλίο είναι τελικά πόσα πυροβολία και αν υπήρχαν αυτά τα πυροβολία στις αχτές της Κερίνιας. Αυτό που υπάρχει απάντηση. Υπάρχει απάντηση και φαίνεται ότι από τα 18 πυροβόλα της 190 μοίρας αντιαρματικού πυροβολικού που θα εκτελούσαν τις βολές εναντίον των αποβατικών σκαφών, για τα 18 πυροβόλα υπήρχαν μόνο τρία πυροβολία υπήρχαν για να μπουν μέσα τα πυροβόλα. Γιατί όταν δημιουργήθηκαν τα πυροβολία, η 190 είχε μια άλλη μορφή, είχε άλλη μορφή πυροβόλα και χτίστηκαν τα πυροβολία για διαφορετικά πυροβόλα. Άρα δεν είναι μόνο το αν υπήρχαν και πόσα υπήρχαν, είναι και αν ήταν συμβατά με τα πυροβόλα. Και όταν τελικά εκτελήθηκαν. Και αυτό πότε το ανακαλύψαμε. Ήταν η γνώση μας. Πήγαμε, κάναμε
Πυροβολία. Πυροβολία. Είχαμε άλλον εξοπλισμό, ο οποίος δεν ετέριαζε. Εντάξει. Υπήρχαν... Κάποια πράγματα δεν ξέρω πώς θα τα χαρακτηρίσει κάποιος. Δηλαδή... Υπήρχαν όμως, εντάξει, εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, υπήρχαν μόνιμα και ημιμόνιμα πυροβολία. Δηλαδή, οι αρχηγοί των στοιχείων ήξεραν που θα έβαζε. Τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα ήταν υπαίθρια. Και εδώ είναι και η σημασία το να είσαι στην ακτή και να περιμένεις τον εχθρό, να είσαι ταγμένος στη θέση σου και να περιμένεις τον εχθρό, ακόμα και να μην είσαι μέσα στα πυροβολία. Αν δηλαδή οι 190 βρισκόταν ταγμένοι στη θέση της και οι 182 και οι δύο μονάδες των 100 χιλιοστών βρίσκονταν ταγμένες στη θέση τους, θεωρούμε ότι μπορούσαν, εννοείται ότι η αεροπορία θα βομβάρδιζε τις θέσεις τους, αλλά θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την αποβατική δύναμη. Η τελευταία μου ερώτηση που έχω ετοιμάσει, και έτσι θέλω να κλείσω με αυτό και θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αν το πυροβολικό ανταποκρινόταν από την αρχή στην αποστολή του, δηλαδή όλα ήταν φυσιολογικά και όπως έπρεπε να γίνουν σε μια φυσιολογική χώρα, σε μια φυσιολογική εθνική φρουρά, και δεν υπήρχε αυτή η προδοσία και βάζω πολλά αν και πολλά και. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η έκφαση της εισβολής? Απαντάτε εσείς ο ίδιος νομίζω. Ναι, η δική μου η αίσθηση είναι ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Θέλω να τονίσω κάτι που είναι σημαντικό. Γιατί μιλήσαμε για εθνική φρουρά οργάνωση. Παρακαλώ. Το 1967 η ελληνική μεραρχία αποχωρεί από την Κύπρο. Καταλαβαίνετε τι ψυχολογικές επιδράσεις είχε στο προσωπικό, στη στελέχωση και αν θέλετε εντάσσει την εθνική φρουρά σε μια περίοδο αδράνειας. Αυτή η αδράνεια και αυτή αν θέλετε η περιθωριοποίηση... Ναι, αλλά περάσαν ήδη από το 67-68, περάσαν 7 χρόνια. Ακριβώς. Δηλαδή δεν ήταν, έγινε η εισβολή το 68 ή το 69 που να πεις ήταν όλα... Πρόσφατα μες στο μυαλό τους υπήρχε αυτή η ψυχολογική κατάσταση όπως μας την περιγράφετε και σωστά τη λέτε. Είχαν περάσει ήδη 7 χρόνια. Αυτά 7 χρόνια δεν ήταν αρκετά να γίνει μια σωστή οργάνωση? Αυτά τα λέμε φυσικά 50 χρόνια εκ των υστέρων. Ακριβώς. Το 1967 τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Μην ξεχνάτε ότι το 1963 καταφέραμε να αποσοβήσουμε την εισβολή. Το ίδιο γίνεται το 1964. Το ίδιο γίνεται το 1967 με την αποχώρηση της ελληνικής μοναρχίας. Άρα. Ναι, ενδεχομένως να αναμέναμε ή να προσδοκούσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν. Αλλά αυτό μας οδηγεί σε μια άλλη... Όχι, αυτό να απαντάει και σε όλα αυτά. Δεν υπήρχε η προδοσία, ίσως να είχαμε τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε και το 63 και το 67. Να κλείσω, αν θέλετε, με ένα δικό μου συμπέρασμα. Παρακαλώ. Και να πω το εξής, ότι η πρώτη φάση της βολής γίνεται 22 του Ιούλη η χειρία. Μετά ακολουθεί η δεύτερη, ναι. Σωστό. Την οριστική, ας πούμε, κατάληξη της τραγωδίας. Εγώ έχω την αίσθηση ότι επενδύσαμε σε αυτό το διάστημα των 3 εβδομάδων περισσότερο στην σταθεροποίηση και στην αναμενόμενη επίτευξη ειρήνης παρά στην προετοιμασία αντιμετώπισης του ενδεχομένου δεύτερης φάσης τουρκικής εισβολής. Από τις 22 του Ιούλη μέχρι τις 14 Αυγούστου οι τουρκικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονταν. Να με διορθώσει μαζί μας. Έχω 170 άρματα Mi-47 και Mi-48 να καταφθάνουν σχεδόν ανενοχλήτα. Από εκεί πέρα τα συμπεράσματα είναι εύκολο να εξεχθούν. Αν μου επιτρέπετε και εμένα να απαντήσουμε την υποθετική ερώτηση, η οποία σαφώς ενέχει κινδύνους, αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τι θα συνέβαινε αν. Να ξεκαθαρίσουμε. Όταν βάζουμε αν εννοείται ότι υπάρχει το ρίσκο μια πρόβλεψη. Απλά να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι μιλάμε εδώ για το πυροβολικό, αλλά προφανώς και το πυροβολικό δεν ήταν ο μόνος όγκος πυρός που είχε εθνική φρουρά. Και το πυροβολικό είναι όπλο υποστήριξης. Απλώς στεκόμαστε, δηλαδή, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ακόμα και να τάσσονταν οι μονάδες του πυροβολικού κανονικά, αλλά να μην έβγαιναν τα τάγματα πεζικού, να μην εξέρχονταν οι καταδρομής, να μην στρώνονταν τα ναυκοπαίδια στην ακτή απόβαση. Είναι αμφίβολο τι θα γινόταν. Εδώ να πω ότι εντάξει, πάντα το πυροβολικό υπάρχει ο παρατηρητής και υπάρχει και ο σύνδεσμος με τα υποστηριζόμενα τμήματα. Άρα δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν δούλεψαν το πυροβολικό. Είναι μια γενικότερη εικόνα από διοργάνωσης που ακόμα και η 182 μοίρα παιδινού πυροβολικού που θα μπορούσε να εκτελέσει βολές στην ακτή απόβαση από το χώρο τάξης της πάνω στο μεταδάχτυλο δεν έχει συνδεθεί με το 251.
ή με άλλα τάγματα που μάχονται στο προγεφύρο μου. Άρα, ακόμα και οι λίγες βολές που εκτελεί 182 είναι με άμεση παρατήρηση και δεν είναι και τόσο στοχευμένες. Και 182 εντοπίζεται ο χώρος τάξης της από την τουρκική αεροπορία και βομβαρδίζεται. Και εδώ είναι και η σημασία της αντιαεροπορικής άμυνας. Σωστό. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι και στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο, παρόλο αυτή την αποδιοργάνωση που υπάρχει και τον αποσυντονισμό, οι άντρες του πυροβολικού έφεραν εις πέρα στην αποστολή τους. Εκεί που κατάφεραν και τάχτηκαν οι μοίρες, κυρίως γύρω από το προγεφύρωμα, έχουμε έντονα πυρά. Και με ρωτήσατε προηγουμένως τι λένε οι Τούρκοι. Έχουμε μαρτυρίες Τούρκων που και άλεξη πτωτιστών και Τούρκων που επιβαίνουν στα ελικόπτερα που είναι αερομεταφερόμενοι, που λένε ότι ήταν μια κόλαση ο τόπος ρήψης. Και μάλιστα έχουμε και μια έτσι μαρτυρία που λέει ότι τα ελικόπτερα πολλές φορές ούτε καν άγγιζαν το έδαφος. Πετάγονταν κάτω οι αλεξιπτωτιστές ή πετάγονταν κάτω τα στελέχη που βρίσκονταν στα ελικόπτερα για να προλάβουν να απογειωθούν πριν εντοπιστεί ο χώρος προσγείωσης από το πυροβολικό. Έχουμε εύστοχες βολές. Έχουμε στο δεύτερο γύρο έχουμε επίσης τις βολές, τις υποστηρικτικές βολές στη μάχη της Ελδίκ. Είναι τεράστια η ιστορία του πυροβολικού. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι λόγω του χρόνου δεν καταφέραμε να θίξουμε. Είναι και κατάρριψη των ΝΟΡΑΤΛΑΣ από αντιαεροπορικά πυρά του πυροβολικού. Είναι και καταστροφή της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού και της 191 στη διάβαση της Ασεντρούσας. Είναι διάφορα κεφάλαια που θεωρώ ότι... το βιβλίο, κάποιος πού μπορεί να προμηθευτεί αυτό το βιβλίο? Ζητώντας το σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο με τον τίτλο του «Η δράση των μονάδων πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς το καλοκαίρι του 1974», που είναι έκδοση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού. Υπάρχουν όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Που δεν προλάβαμε εμείς να σχολιάσουμε. Γιατί έπρεπε να γίνουν αρκετά ερωτήματα για να προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως σε αυτά που δυστυχώς θα μας κυνηγάνε μια ζωή. Η πρόκληση είναι να διαβάσει κάποιος το ίδιο το βιβλίο. Η πρόκληση είναι αυτή. Κλείνοντας από 30 δευτερόλεπτα στον καθένα σας. Πέραν το συγχαρητήριο στον Χάρη και στον Μαγείο Συνδέμο, εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Η έκκληση μου είναι προς τον έντιμο Υπουργό Άμυνας και στον έντιμο Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, όπως δουν ξανά το θέμα του εμπάρκου στις πηγές. Μας έχει τεθεί ένα εμπάρκο στις πηγές από τον Ιανουάριο του 2023. Δεν μπορούμε πλέον να δούμε πηγές. Θερμή παράκληση να το δουν το θέμα. Δεν θέλω να επεκταθώ. Πιο ζεστά, πιο θερμά. Η ανάγκη μελέτης της περίοδου 1974 είναι πασίδηλη. Έτσι. Αν δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια του κράτους σήμερα, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν αυτή την πρόσβαση. Σαφώς... Το ξεκαθαρίζω. Αν δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια του κράτους, τότε δεν υπάρχει λόγος να μένουν στα σκοτεινά σε συρτάρια αυτές οι πηγές που θα ρίξουν φως. Θέλω να είμαι και δίκαιος, το έχει αναφέρει ο Χάρης, ότι έχει γραφτεί μέχρι σήμερα επιστημονικά είναι ακριβώς χάρη στη βοήθεια της Διεύθυνσης Ιστορίας Εθνικής Φρουράς. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω τους λόγους, τώρα το ακούμε και εμείς από εσάς, ότι από πότε έγινε αυτό το εμπάρκο? Από το Γενάρη του 2023, ναι. Από το Γενάρη του 2023. Σεβόμαστε τις αποφάσεις, απλώς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους. Ένα ερώτημα που έχει να κάνει και μαζί μας, θα το θέσουμε και εμείς αυτό, για να ξέρουμε και εμείς τους λόγους. Το έχετε ζητήσει, αλλά έχετε πάρει αρνήσεις, σωστά? Ναι. Παρακαλώ. Το δικό μου καταληκτικό σχόλιο είναι ότι υπάρχει αυτή η εγκληματική απραξία για την οποία μίλησαμε προηγουμένως. Υπάρχει όμως και η εθελούσια αυτοθυσία και η παραμονή στο καθήκον των ανδρών του πυροβολικού. Μιας και μιλούμε για το πυροβολικό, που χαρακτηρίζει και τις πλήστες μονάδες και τις πλήστες άλλες μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Το γεγονός ότι έχουμε 112 πεσόντες στις μονάδες του πυροβολικού δείχνει ακριβώς την εμπλοκή του πυροβολικού στις επιχειρήσεις του 1974. Και αν ακόμα θεωρήσουμε ότι το πυροβολικό είναι στα μετόπιστε, οι 112 πεσόντες, εκ των οποίων μάλιστα έχουμε και δύο διοικητές μονάδων, τον αντισυνταγματάρχη ο Καρπουντζής ο Στυλιανός της 181 και ο αντισυνταγματάρχης ο Εμμανουήλ Χατζετάκης της 173, δείχνει όταν αφέθηκε το πυροβολικό, να το θέσουμε έτσι, όταν αφέθηκε το πυροβολικό να δράσει, έφερε σε μεγάλο ποσοστό εις πέρα στην αποστολή του. Άρα θεωρώ ότι
πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ιστορία του πυροβολικού, αλλά γενικότερα και την ιστορία του 1974 σε δύο επίπεδα. Δεν είναι θέμα με ψημιρία, δηλαδή και αυτομαστίγωση, να λέμε μόνο ότι δεν πηγαίνει καλά. Έχουμε και την παλικαριά και την ευψυχία των πυροβολητών που μα δίνουν δύναμη να μαθαίνουμε από τα ολέθρια λάθη. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι ένα συμπέρασμα που βγαίνει από την ιστορία είναι ότι η ιστορία διδάσκει, οφείλουμε να μελετήσουμε βιβλία όπως αυτά που είναι επαρκώς τεκμηριωμένα, θεωρώ ότι είναι επαρκώς τεκμηριωμένα, για να αποφύγουμε παρόμοιες ταπεινώσεις στο μέλλον. Ήταν το καλύτερο κλείσιμο. Τιμούμε τους 112 πεσόντες, τιμούμε όλους αυτούς που χάσαν τη ζωή τους. Αλλά από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνούμε αυτή την πολύ ωραία φράση που έχετε πει, εγκληματική απραξία. Το απραξία και ό,τι άλλο θέλετε χαρακτηρισμό μπορούμε να βάλουμε δίπλα, είναι αυτό που εξοργίζει, που προκαλεί αγανάκτηση, θυμό κτλ. Αλλά πρέπει να στεκόμαστε και σε αυτά. Πρώτα, τιμούμε όλους αυτούς που χάσαν τη ζωή τους για να ζούμε τώρα και να λέμε εμείς την άποψή μας είναι χάρη σε αυτούς. Αλλά από την άλλη, και όλους αυτούς που ανοίξαν αυτές τις πόρτες για να φτάσουμε στο σήμερα, για να συζητάμε όλα αυτά και για την προδοσία. Πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε όλοι ξεκάθαροι με ονόματα και διευθύνσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και αυτόν το βράδυ μαζί μας. Καλό υπόλοιπο βραδιάς να έχετε. Γεια και χαρά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.